Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι. Άλλη μία εκπομπή παρεμβάσεις από το Σταρ Βορείου Ελλάδος. Να πούμε φυσικά, γιατί πάρα πολύ θα βλέπατε για αρκετή ώρα μαύρο, ότι η... δυστυχώς η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και δεν ξέρω ποιο υποκατάστημα της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού δεν συμβαδίζει με την υψηλή τεχνολογία με το παραμικρό, με την παραμικρή αστραπή, με, την παραμικρή, με τον παραμικρό αέρα έχουμε τόσες στάσεις, έχουμε διακοπές ρεύματος σε αυτήν εδώ την περιοχή ειδικά που βρίσκεται το Σταρ Βόρειο Ελλάδος με αποτέλεσμα να μας ε, προβληματίζει γενικότερα ε, πάρα πολλές φορές, όχι πλέον τον μήνα ή τον χρόνο, αλλά πολλές φορές και την ίδια ημέρα. Και σίγουρο είναι ότι μια τέτοια ε, αντίληψη Λειτουργία δεν συμβαδίζει με μια χώρα η οποία θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή θέλει να λέγεται ότι είναι στον ισχυρό πυρήνα τη ευρωζώνη. Δεν έχουμε τέτοιε διακοπέ ούτε στην γειτονική Βουλγαρία ούτε στην γειτονική επίση Αλβανία. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια μισή ώρα διακοπή ρεύματο και ξαφνική ανέτεια. Δεν μπορεί να λε δηλαδή ότι το δίκτυο αυτή τη στιγμή έχει μια βλάβη ή οτιδήποτε άλλο, όταν δεν έχει κάποια ιδιαίτερη συνθήκη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν μιλάμε όταν έχει κεραυνού ή όταν καίγεται το πελεκούδι. Αυτή την ώρα λέμε, πριν λίγα λεπτά δηλαδή, που επανήρθαμε και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και να ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Θεού θέλοντος λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, γιατί από τη ΔΕΗ δεν περιμένουμε φυσικά δεν έχουμε ελπίδα ότι θα λειτουργήσει κάποτε με τα κριτήρια που απαιτούνται από μια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και το σταματάμε εδώ για να μην το συνεχίσουμε και πούμε χειρότερα. Τι έχουμε, έχουμε πρόταση δυσπιστίας από πλευράς Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, έχουμε αποβολή της χρυσή αυγή μετά την προτροπή Μπαρμπαρούση να αναλάβουν οι έργο και για τον Τζίπρα και για τον Καμένο και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανεπίτροπτο σίγουρα, σαν μπορώ να το πω έτσι και σαν φρασιολογία και σαν ύφο. Όμως γενικότερα η Βουλή έχει γίνει ένα ροντέο. Αποχώρησε και το κουκουέ μόνο του αυτό από τη συνεδρίαση. Σε μια θα το χαρακτηρίσει έτσι ε, κλειστή ατμόσφαιρα πλέον. Συνεδριάζει η Βουλή, θα μιλήσουν πολλοί βουλευτέ. Αύριο τρέχουν για να προλάβουν μέχρι το μεσημέρι. Η Νέα Δημοκρατία λέει γιατί μέχρι το μεσημέρι και όχι μέχρι το βράδυ. Βιάζονται μάλλον για να πάνε να υπογράψουν ε, την ε, συμφωνία. Γίνεται μεγάλη συζήτηση και για τη συμφωνία. Τώρα που είδαμε το κείμενο για το άρθρο 13, για κάποια άλλα άρθρα, θα τα δούμε, θα τα σχολιάσουμε, θα τα συζητήσουμε, θα τα δείτε και στο δελτίο ειδήσεων. Έχουμε και δηλώσει ε, του γραμματέα τη Νομαρχιακή Επιτροπή Δράμα του ΣΥΡΙΖΑ στο δελτίο ειδήσεων του κ. Καρβούνη, του πρώην βουλευτή του κ. Παπαδόπουλου. Ε, γενικότερα, τι εξελίξει οι οποίε διαμορφώνονται γύρω από αυτήν την περίφημη πλέον, να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, συμφωνία η οποία ταλανίζει. Την χώρα. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Μιχάλη Παρλόγλου. Είναι δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Παρανεστίου. Ένα άνθρωπο ο οποίο συμμετείχε και στα μεγάλα συλλαλητήρια για αυτό το θέμα, για αυτό το θέμα που φαίνεται ότι οδηγείται σε μία λύση. Κύριε Παραλόγλου, καλό σα απόγευμα. Καλησπέρα, κύριε φυλακτέ. Καλησπέρα και στου τηλεθεατέ. Κάντε και μια ευχή. Να Είστε και τυχερό και, εγώ, και, και τυχερό. για την εισήγησή σα όταν μιλούσατε για τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εμεί, ειδικά στο Παρανέστη. Μια βροχούλα αν αρχίσει, κατευθείαν κόβεται το ρεύμα. Μπορεί να είναι παμπάλε οι εγκαταστάσει, δεν γνωρίζω, δεν είμαι τεχνικό. Παντό χρήζει να γίνουν παρεμβάσει ώστε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμο, ειδικά το καλοκαίρι. Τώρα για αυτό που είπατε κύριε Φυλακτή για τα συλλαλητήρια ελπίζω να είναι η τελευταία εκπομπή που συμμετέχω ε, μαζί σας στο κανάλι σας στο φιλόξενο κανάλι σας που εδώ και ένα εξάμενο έχει καλύψει με πάμπολες ε, εκπομπές το θέμα της ονομασίας του κρατηδίου Βορείωμας ε, και ελπίζω να είναι η τελευταία και να μην ξαναχρειαστεί ποτέ κάποιο άλλο είτε ερετός είτε ενεργός πολίτης να μιλήσει για αυτό το θέμα. Τώρα που είπατε ότι έρχεται αυτή η λύση. Δυστυχώς αυτή η λύση από ό,τι διαφαίνεται δεν είναι και η καλύτερη. Μάλλον είναι η χειρότερη λύση που ελπίζαμε τόσο καιρό ότι θα υπάρχει. Εδώ έγινε μια διαπραγμάτευση κύριε Παλόγλου. Ε, δεν έγινε καμία διαπραγμάτευση έγινε, κύριε Φυλακτέ. Πλέον δεν θα μιλάμε αυτούς τους όρους τους παλιούς. Δεν έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση και άμα γινόντουσαν συζητήσεις ήταν οι συζητήσεις για το πώς θα διαμορφώσουν το τελικό κείμενο της συμφωνίας που εχθές κυκλοφόρησε και στη δημοσιότητα, αυτό ήταν τελικά που συζητούσαν τόσο καιρό, διαπραγμάτευση δεν υπήρχε, γιατί σε μία διαπραγμάτευση υπάρχουν τουλάχιστον από δύο πλευρές, συν ε, τον απεσταλμένο το, ε, τον κύριο Νίμιτς και από ό,τι είδαμε, κανένας από τους τρεις δεν εκπροσωπούσε την, έστω το ελληνικό δίκαιο, την ελληνική κυβέρνηση. Να πούμε πάντως ότι αυτή τη στιγμή προέρχεται, βγαίνει ένα τελικό προϊόν από αυτή τη συζήτηση μεταξύ των δύο μερών με ενδιάμεσο τον Νίμιτς μια συμφωνία η οποία παίρνει τα μπράβο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ ε, ε, του, του γραμματέα του ΝΑΤΟ και του κυρίου Νίμιτς. Και φυσικά των Ηνωμένων Πολιτειών, για να μην το ξεχνάμε. Ναι, ναι. Τη όταν... κυρία Μέρκελ, αυτό όλο τι δείχνει τώρα αυτό δηλαδή, τι δείχνει. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να, να σα πω κάτι. Όταν όλοι αυτοί μαζί, ε, δεν γνωρίζω για τον ΟΗΕ, αλλά είναι ο κύριο Νίμιτ, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον Γερμανική Ένωση, ε, κόμματα τη λεγόμενη αριστερά, συμφωνούμε αυτά, όταν όλοι αυτοί συμφωνούν τότε κάτι δεν, πάει καλά. Πώς είναι δυνατόν όλοι αυτοί να συμφωνούν και να υπάρχει κάτι καλό για, αυτό, για αυτή τη χώρα ας πούμε, που έχουν συμφωνήσει. Για τη δικιά μας περίπτωση. Από μόνο το δηλαδή αυτό ε, μας προβληματίζει. Ε, δεν είναι όμως και επίση προβληματισμός Μιχάλη Παρλόγλου το ότι άντε αυτοί λες, αυτοί κάνουν το παιχνίδι τους. Τώρα στα Σκόπια τι γίνεται, Σφάζονται εκεί και κατηγορούν ναι, τον Ζάευρο ή του Ναι, για ποιο λόγο. Εκεί τώρα τι γίνεται. Λόγω του ότι προβλέπεται σε κάποιε περιπτώσει, μάλλον δεν θα λέγονται αποκλειστικά δημοκρατία τη Μακεδονία, θα λέγονται ε, δημοκρατία τη Βόρεια Μακεδονία. Και σύν αυτό του ζητάνε να μην υπάρχουν, α πούμε, μέσα στη συμφωνία, μάλλον προβλέπεται να μην υπάρχουν αλυτρωτικέ διαθέσει από τη γείτονα χώρα. Κάτι που ο Ιβάνοφ, μάλλον ο, ο πρόεδρο, ο ο το βεμερό. Το τι σημαίνει αυτό. Ότι οι άνθρωποι έχουν όντω αλυτρωτικέ διαθέσει. Εντάξει, ο, ο, ο Ιβανόφ είναι του την... συγκεκριμένου κόμματο. Πρέπει να πούμε το οποίο δεν δε το κρύβει. Δηλαδή το κόμμα ότι θέλει να κάνει εδώ. Ναι, εντάξει. είναι πρόεδρο όμω και αυτό εκφράζει. Προέδρο τη χώρα, Εκφράζει. Ναι. Και εντάξει, γιατί και στηρίζεται και το κόμμα του είναι το κόμμα που ήρθε πρώτο στι εκλογέ. Άσχετα άμα λοιπόν. το κόμμα του Ζάευ μαζί με το. Κέρδισε τι εκλογέ στη γειτονική χώρα. 58, κάτι που δεν το λένε 59... Μιχάλη Παρλόγλου. Ναι. Δεν το λένε τα κανάλια. Φυσικά δεν το λένε γιατί δεν του Δηλαδή υφέρουσες. λένε το Βεμερό. Το Βεμερό είναι πρώτο κόμμα στι εκλογέ τη γειτονική χώρα. Με 59 έδρε. Με 59 έδρε. 57 έχει ο κύριο Άεφ. 57 συν 4 νομίζω που είναι από το Αλβανικό κόμμα. Έχει 61, έχει οριακή πλειοψηφία. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι και αυτοί έχουν προβλήματα σαν και εμάς. Και εδώ υπάρχει το οξύμερο, οξύμερο, ότι κάποιοι από τη δικιά μας πλευρά περιμένουν αυτά τα δημοψηφίσματα ή συμφωνίε που θα γίνουν εντός ε, ε της χώρας αυτή να μην προχωρήσουν ώστε να απαλλαχτούν από την ευθύνη αργότερα να ψηφίσουν. Ο, ο, ο κύριο Καμένο είναι. Κ. Ο κύριο Καμένο σχεδόν, παρακαλώ, το είπε. Δηλαδή, ε, ε, Επίση περίεργο, ε, είπε δηλαδή ότι δεν θα προχωρήσει η συμφωνία. Την Αυτά οποία. προχθές. Ναι, προχθές. τώρα δεν ξέρουμε πραγματικά. Και γιατί... τώρα που μιλάμε μπορεί να έχει αλλάξει. Τώρα ναι, που μιλάμε για Γιατί ο κύριο καμένος. καμένος από τη μία, λέει δεν είναι καλή λέει, η συμφωνία. Θανάση, όντως είναι καλή η συμφωνία. Και καμένος, λέει ότι ε? δεν ε? τη στηρίζει. Θανάση είναι όντω καμένο ο άνθρωπο. Συνέχισε. Λέει ότι δεν τη στηρίζει. Λέει όμω στηρίζει την κυβέρνηση που ουσιαστικά αφού βγαίνουμε και από τα μνημόνια. Θα συνεχίσει και σε ένα ουσιαστικά γήπεδο. Το γήπεδο ποιο είναι, να φτάσουμε σε τελική συμφωνία για το Σκοπιανό. Ναι. Δηλαδή, ενώ δεν θέλει αυτή τη συμφωνία, τη στηρίζει όμω για να προχωρήσει αυτή η συμφωνία όπου πάει. Όπου πάει. Και λέει ότι δεν θα περάσει στα Σκόπια. Μεγαλύτερο φαρασ... φαρισαϊσμό υπάρχει από αυτό. Υποτίθεται ο κύριο Καμένο κάποτε όταν σύστησε το κόμμα του και πιστέψε μέχρι και εγώ τον είχα πιστέψει, κύριε Φιλακτέ. Μέχρι που κατάλαβα και απέσυρα έστω τη στήριξή μου, ε, τότε φαινόταν ότι έβγαινε ένα πατριωτικό κόμμα με δυνάμεις πατριωτικές που κόπτονταν για την πατρίδα μας και τα λοιπά. Βλέπετε πώς γυρίζουνε. Έγινε ο άνθρωπος, έγινε πλέον ο, ο άρχον της κυβίστησης, της γνωστής Κολοτούμπας. Βλέπετε μέρα με τη μέρα πώ έχει αλλάξει, πάνε και κόκκινε γραμμέ πάνε και όλα. Έκανε, έκανε εμπόριο ελπίδα, πατριωτισμού και αυτό πλέον πρέπει να το καταλάβουν όσοι του στηρίζουν. Ειδικά οι Μακεδόνε. Αν και δεν γνωρίζω πώ άλλοι το Περιμένουμε είμαστε, και, δηλαδή, και δηλαδή. μία αντίδραση να μάθουμε, α πούμε, ο κ. Χατζηγεωδορίδη, τη δράμα, ο Ηρακλή. Που είναι Εγώ, και περιφερειακό σύμβουλο. Ο συνδυασμό λέγεται πατριμού. Μακεδονία, Θράκη, Ελλάδα μα. Θα τον αλλάξουν, θα το λένε Νότια Μακεδονία, Θράκη, Ελλάδα μα. Ελληνική είναι, Μακεδονία, ναι, ναι. Θράκη, αυτά, Ελλάδα μα. Αυτά τα ζητήματα, τα ερωτήματα προκύπτουν. Ε, Πώ θα λέγεται ο νομό μα, κύριε φυλακτέ, Νομό δράμα. Εμεί ανήκουμε στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πώ θα λέμε το βραβείο εδώ πέρα, το μακεδονικό βραβείο που δίνουν κάθε 28 Οκτωβρίου, νομίζω. Είναι σε έναν δραμινό πολίτη. ή όχι δραμηνό, ναι, έναν άνθρωπο λέγεται. με προσφορά. Ναι, προσφορά. Κάθε χρόνο που. θα λέγεται Μακεδονικό βραβείο. Ε, εν πάση περιπτώσει, πώ θα λέγεται η Μακεδονία. Το, μιλάω για το διαμέρισμα τη Μακεδονία. Γεωγραφικό διαμέρισμα. Όπω λέει και συχνά πυκνά το. Όχι, ο... όχι μόνο πώς θα λέγεται ο Χαλβά ή το Ούζο το μακεδονικό, αλλά και όταν πώς θα λέγονται έχουμε, άλλα λοιπόν, πράγματα, είναι λοιπόν, η Λετσίνα. Να, 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 επαν, να... πω τώρα μία ρίση του δήμαρχου, του πρώην τη της δράμας, Μαργαρίτη. Όταν έχεις στα βόρειά σου μία κρατική οντότητα και όταν είμαστε εμείς στα νότια ένα γεωγραφικό διαμέρισμά μας που λέγεται Μακεδονία, ποιο θα υπερισχύσει... Εννοείται το κράτος. Παιδιά. Συνεπώς, εκ των πραγμάτων αργότερα θα δημιουργηθεί πρόβλημα που προφανώς και αυτό θα το έχουν συζητήσει. Να περιμένουμε δηλαδή και την ονομασία της Μακεδονίας ότι, ή ό,τι έχει σχέση με Μακεδονία να περιμένουμε ε, αλλαγή Ονόματος. Η, πούμε... λογική, η λογική λέει αυτό. Να πούμε όμω και κάποια θετικά. Το ότι μέσα στο τελικό κείμενο αναγνωρίζουν ότι δεν είναι απόγονοι αρχαίων Ελλήνων. Ότι δεν έχουν σχέση με την αρχαία ελληνική ιστορία. Ναι, αλλά πρόσεξε τι λένε, τώρα. κύριε Φίλιππ, αυτέ είναι οι παγίδε. Πρόσεξε πρόσεξε είναι οι τώρα. Εγώ πρόσεξε το τώρα. κείμενο δεν το έχω διαβάσει και ό,τι η πληροφόρηση έχω. Ωραία, Δεν αναγνωρίζουν. Δεν αναγνωρίζει κάτι α... άλλο. Ναι, αλλά αναγνωρίζουν όμω ότι είναι. Δεν αναγνωρίζουν μάλλον. Υπονοούν ότι είναι απόγονοι του Μέγα Αλεξάνδρου. Ο Μέγα Αλέξανδρο τι ήταν, δεν ήταν Έλληνας. Ναι, φυσικά δεν θα πούνε ότι ήμασταν ε, 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 απόγονοι του Περικλέο ή του Θρασίβουλου ή του Σοκράτη. Δεν έχουν σχέση με την αρχαιοελληνική παράδοση και ιστορία. Ωραία. Ναι, αλλά μπαίνει ένα αλλά εδώ. Οι αλυτρωτισμοί των γειτόνων δεν ξεκίνησαν μόνο γιατί αισθάνονταν ή λέγαν, ή γράφαν ή ονειρεύονταν ότι είναι απόγονοι του Αλέξανδρου. Αλλά υπήρξε και ένας πρόσφατος αλυτρωτισμός του 19ου και 20ου αιώνα με τα κινήματα του Ήλιντεν, με τον Κότσε Τέλτσεφ στη γειτονική με πόλη το της Σανδάσκι. Βουλγαρίας, με τον Σαντάνσκι και με μια ομάδα κυρίως παιδαγωγών και εκπαιδευτικών των γειτονικών χωρών Έτσι. οι οποίοι δημιούργησαν το μακεδονικό αίσθημα σε, αυτούς, σε αυτές τις περιοχές. Αυτά είναι ο πραγματικός αλυτρωτισμός. Δεν είναι ο αλυτρωτισμό ότι λένε ότι η Ολυμπιαδά ή ο Αλέξανδρο Αυτά, είναι από εκεί. Αυτοί όλοι που αναφέρατε, κύριε φυλακτέ, Αυτά ήταν Βούλγαροι. Mm. Να το πω τώρα πράκτορε, να το πω οτιδήποτε. Ήταν όλοι αυτοί οι Βούλγαροι. Γι' αυτό έχουν και αυτή την αυτοί... συμμαχία που λένε, δέα, τους... βασπούμε, είναι. ή στη μεγάλη ιδέα του. Α πούμε, είναι Βούλγαρο, λένε οι Βούλγαροι, και οι Σκοπιανοί λένε όχι, είναι Μακεδόνα. Αυτοί ήταν Βούλγαροι. Προσπαθούσαν από το 1870 και τα λοιπά να. Θούνε στη Μακεδονία να την καταλάβουν, να εξολοθρεύσουν τους υπόλοιπου ε, πληθυσμού, κυρίω εμά, ώστε να κατεβούν Βούλγαροι, Σλάβοι, πείτε το όπω θέλετε, να εγκατασταθούν για να έχουν πρόσβαση στη Μεγάλη Θάλασσα, το Αιγαίο. Αυτό το όνειρο λοιπόν υπάρχει ακόμα, υπάρχει αυτή τη στιγμή, βέβαια εκδηλώνεται μέσω των Σκοπιανών και θα μα δημιουργήσει προβλήματα ακόμα και με τι γείτονε χώρε. Στην ιδέα αυτό είναι ντόμινο. Σήμερα είναι τα Σκόπια, αύριο θα είναι η Βουλγαρία, μεθαύριο θα είναι η Αλβανία. Έχουμε και του απέναντι από πέρα. Πάμε μια χαρά στην εξωτερική μα πολιτική. Μάλιστα. Είναι ζητήματα, είναι ερωτήματα, είναι και πίκρα που βγαίνει από την κοινωνία. Θα τα δούμε όλα. Δεν είναι πίκρα, κύριε Φυλακή. Είναι οργή μια πίκρα. Βγαίνει, τώρα, μια τώρα, οργή. Είναι. βγαίνει μια οργή, αλλά εγώ δεν βλέπω οργή αυτή η οργή είναι να έχει νεύρο, κύριε πάρει πάρει Εγώ βλέπω έναν κόσμο που στι δημοσκοπήσει που κάνουμε στα Γκάλοπ στον δρόμο. Τι πιστεύει αυτό. Όχι. Εγώ δεν πιστεύω όμω για κάτι άλλο. Από του 30 που ρωτά στον δρόμο, 20 λέει δεν ξέρω. Υπάρχει. Δεν ξέρω, άγνια. δεν με νοιάζει. Φυσικά, φυσικά. Δεν με νοιάζει, λέει ένα κομμάτι τη κοινωνία. Δεν τον νοιάζει. Δεν θέλει να μιλήσει. Ίσως στην κάμερα δεν θέλει να μιλήσει. σω μιλάει. Ξέρετε πόσο κόσμο τον πει. Με το survivor. Δεν για ξέρω. Είναι. Μπορεί να μιλάει με το survivor ε, απο... το βράδυ. Εντάξει, είπαμε οι δικέ μα κοινωνίε, οι νεότερε κοινωνίε, μάλλον οι γενιέ, ε, με θύνη βέβαια παλαιότερων, έχουν αχρηστεύσει. Χωρί ιδανικά, χωρί ήθη απομακρυσμένη από τα έθιμά μας και τα λοιπά. Αυτό το καλλιεργούσαν χρόνια προφανώς, ώστε μια κοινωνία που φεύγει από τις πολιτισμικές της ε, ρίζες, από την ιστορία του, τότε γίνεται και μια δύναμη. Πάμε κοινωνία. να δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο ρεπορτάζ, αυτή την περίφημη συμφωνία. Στο κείμενο της συμφωνίας προβλέπονται τα εξής. Πρώτον το επίσημο όνομα θα είναι Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο θα είναι το συνταγματικό όνομα και θα χρησιμοποιείται έργα όμνες όπως προβλέπεται στη συμφωνία. Το σύντομο όνομα θα είναι Βόρεια Μακεδονία. Η ηθαγένεια θα είναι μακεδονική, πολίτης της δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας όπως θα εγγράφεται σε όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Τρίτον. Η επίσημη γλώσσα θα είναι μακεδονική γλώσσα όπως αναγνωρίστηκε από την τρίτη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων που διεξήχθη στην Αθήνα το 1977 και περιγράφεται στο άρθρο 7 και 3-4 της παρούσας συμφωνίας. Οι όροι Μακεδονία και Μακεδόνας έχουν την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας. Πέμπτον η κωδική χώρας για τις πινακίδες αυτοκινήτου θα είναι νι-μι και νι-μι-κάπα. Για όλους τους άλλους σκοπούς, κωδική χώρας παραμένουν η μι-κάπα και μι-κάπα-ντε, όπως επισήμως αποδόθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης. Το άρθρο 7 της Συμφωνίας αναφέρει τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η εκατέρωθεν αντίληψή του ω προ του όρου Μακεδονία και Μακεδόνα αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και ιστορική κληρονομιά. Αναφορικά με την Ελλάδα με αυτού του όρου, νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμό τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τα χαρακτηριστικά του, καθώ και ο ελληνικό πολιτισμό, η ιστορία, η κουλτούρα και η κληρονομιά αυτή τη περιοχή από την αρχαιότητα έω σήμερα αναφορικά με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονία. Με αυτού του όρου νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμό και τα χαρακτηριστικά του με τη δική του ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά, διακριτώ διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα τη, η μακεδονική γλώσσα, ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών. Επίση, τα δύο μέρη σημειώνουν ότι η επίσημη γλώσσα και τα άλλα χαρακτηριστικά δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά τη βόρεια περιοχή τη Ελλάδο. Στο άρθρο 2 τη συμφωνία, προβλέπεται ότι η Ελλάδα δεν θα αντιταχθεί στην ένταξη τη γείτονο υπό το νέο όνομα και τι ορολογίε σε διεθνεί, πολυμερεί και περιφερειακού οργανισμού και θεσμού, που η Ελλάδα είναι μέλο. Είδαμε τον κύριο Ιβανόφ, τον γνωρίζουμε όλοι, τον πρόεδρο. Είδαμε και τον κύριο Μητσκόφης και είναι αυτός με τα γυαλιά ο ψηλό πρέπει να πούμε, είναι ο αρχηγός του βεμέρο Έχει αναγνωρίζουμε και λίγο τι γίνεται στην γειτονική χώρα. Ε, ε, αυτή τη στιγμή φυσικά αυτή είναι η συμφωνία. Ε, τώρα το αν θα είναι ε, ε, Μακεδόνες αλλά δεν θα, αν, δεν θα έχουν σχέση με τους αρχαίους Έλληνες ή οτιδήποτε άλλο αυτό είναι υποσημείωση. Γιατί Μακεδόνες αναγνωρίζονται πλέον και Μακεδονική Εθνότητα. Δηλαδή ουσιαστικά παίρνουν τα τρία χαρακτηριστικά, όνομα χώρας, ηθαγένεια Φτάνει και... Που τη γλώσσα, και γλώσσα. Κύριε Αυτά τα τρία Όταν είναι τα οποία γλώσσα. καθορίζουν τα συστατικά ενός κράτους Α. και ενός λαού. Α. Αυτό ακριβώς. Α. Μακεδονική εθνότητα. Υπάρχει μακεδονικό έθνος. Όχι. Για τον εξής και σαφή λόγο. Υπάρχει ελληνικό έθνος, όπου μέσα σε αυτό το ελληνικό έθνος υπάρχουν υπό ομάδε, άμα το θέλετε, ανθρώπων. Είναι οι πυρώτε, είναι οι Μακεδόνε, είναι οι Στερεολαδίτε, είναι οι, ε, ναι. το Ιόνιο κτλ. Δεν υπάρχει μακεδονικό έθνο. Δεν υπάρχει ποντιακό έθνο. Υπάρχει ελληνικό έθνο και είμαστε όλε από αυτό το με δέντρο. Με καταγωγή από τον πόντο, Λαδιά... με καταγωγή από τη Μακεδονία, Άρα... λε όμω. Πώ δίνει δηλαδή. Ο τόπιο Μακεδόνα λέει με καταγωγή αυτή. από τη Μακεδονία. Αυτό που έμενε στη χωριστή, στο δοξάτο, στον ξηροπόταμο. Αυτοί λέγανε είμαστε από τη Μακεδονία. Έλληνες που κατοικούν στο γεωγραφικό μέρος, να το πω έτσι, σε κάποιες τοποθεσίες που ονομάστηκαν Μακεδόνια. Και ξανατονίζω, Μακεδνών στην αρχαία ομυρική διάλεκτο, δηλαδή στην ελληνική, σημαίνει ο Εύρωστος ο Μακρύς. Αν αυτοί μπορέσουν και δώσουν μία εξήγηση, στο όταν λένε Ματσεντόνια, δώσουν εξήγηση, ερμηνεία, γιατί κάθε μία λέξη έχει τη δικιά της έννοια. Μία ερμηνεία, να πω έχετε δίκιο. Δεν γνωρίζουν δεν γνωρίζουν τι σημαίνει η λέξη Μακεδονία, όπω δεν γνωρίζουν τι σημαίνει η λέξη Δημοκρατία κτλ. Και αυτό που παρακολουθώ. Και όμω γιατί... υπάρχουν Έλληνε βουλευτέ, τουλάχιστον μιλάνε ελληνικά. Και ακούνε κιόλα όταν του μιλάμε ελληνικά, που λένε ότι όχι, υπάρχει μακεδονικό έθνος, να μην είμαστε οι μόνοι. Και αυτό ακούστηκε και από τα χείλη του Πρωθυπουργού, αν θυμάστε. Ακούστηκε. Εδώ όμω τώρα, Υπάρχουν Μιχάλη. λοιπόν Έλληνε που λένε δεν υπάρχουν. Εδώ όμω, Μιχάλη. Υπάρχει μακεδονικό έθνο. Εδώ, η τρίτη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ του 77. Δηλαδή, ο κ. Μπαμπινιώτη, εγώ χώρα. δεν είμαι ούτε ακαδημαϊκός να το πω, ούτε είμαι γνώστης τόσο πολύ τη ελληνική που είναι μια λε, γλώσσα που Τι είπε λίγη... ο Μπαμπινιώτη. Τι είπε, ότι εκεί πέρα γίνονταν κάποιε για να δοθούν νομίζω σε κάποιες χώρες ένας ιδιωματισμός, άμα θέλετε ένα στοιχείο και αναφερόταν στη σλαβική τους τέτοια. Γλώσσα. Ναι, σλαβικά στοιχεία έχει αυτή η γλώσσα. Πείτε μου ότι έγινε αυτό το λάθος, το 1977. που εγώ πιστεύω τον κύριο Μπαμπινιώτη, δεν πιστεύω τον κύριο Κοτζιά. Πείτε ότι έγινε λάθος το 1992. Πείτε ότι έγινε λάθος το 2008. Κύριε Φυλακτέ, εγώ καπνίζω από τα 20 χρόνια. Αφήστε, κύριε Φιλάνδη. Είσαι όμω αυτοδιοίκητη. Καπνίζω από τα 20 χρόνια. Είσαι αυτοδιοίκητη. Τα 40 μου καπνίζω. Αν το κόψω το κάπνισμα αύριο το πρωί, αυτό θα είναι λάθο. Είσαι αυτοδιοικητικό και γνωρίζει πολύ καλά ότι σε όλα στη ζωή υπάρχει μια συνέχεια. Μη δηλαδή, έκανε δημοτικό σύμβουλο με αντιπολίτευση, έγινε διοίκηση, έγινε ξανά αντιπολίτευση. Κάθε φορά η μια δημοτική αρχή παραλαμβάνει από την άλλη. Κάπω έτσι λειτουργεί και η διπλωματία, δηλαδή. Ο, εί, αν εσύ έβαζε αυτόν τον γκολ πριν 40 και 50 χρόνια, μην περιμένει μετά τον κοτζιά να σε κάνει. Να το συνεχίζουμε να σε το βάλει λάβω. 7 γκολ για να, να κερδίσει τον αγώνα. Κύριε Φιλακτή, αυτή είναι η δικαιολογία. Όχι, δεν είναι η δικαιολογία. Εγώ δεν αυτό θα σα πει τώρα ένα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ότι το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή βαδίζει, βαδίζει στην εθνική γραμμή του Καραμαλή το 2008. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Εγώ ξέρετε τι δέχομαι και το λέω και το κοινωνώ σε όλο τον κόσμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ω πολιτική οντότητα. ...ε, ταυτίζεται με την ιδεολογία που υπήρχε από παλιά, στην αριστερά αν θέλετε, πιο παλιά στον κομμουνισμό, ότι υπάρχει εδώ πάνω μία περιοχή που πρέπει να γίνει αυτόνομη για να εξυπηρετήσει κάποιους άλλους λόγους. Αυτό το πιστεύανε και κατά καιρού το δείχναν κιόλα. Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργό ως πρόεδρος της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε τη Μακεδονία, τα Σκόπια τα έλεγε Μακεδονία. Του παρουσιάστηκε λοιπόν αυτή η ευκαιρία και φαίνεται αυτό καθημερινά στα κανάλια. Φαίνεται έναν καλό λόγο δεν έχουν πει. Σαν να είναι βουλευτέ, σαν να είναι εκπρόσωποι του σκοπιανού λαού. Ξεχνάνε κάτι: ότι εκλέχτηκαν από τον ελληνικό λαό. Βέβαια, πώ εκλέχτηκανε, παραμυθιάζοντα τον κόσμο που είχε σχέση με την οικονομία. Και αν θυμάστε καλά, το 2015 πριν τι εκλογέ, είχαν πει για τη Μακεδονία ότι δεν θα το ακουμπήσουμε, ότι δεν θα συμφωνήσουμε στην ονομασία κτλ. Το είχαν πει προεκλογικά. Περίπου να... να υπήρξαν πιέσει. Αυτά κύριε. Τι είπατε? Πιέσει. Πιέσει. Να πιέσει κάποιο. Βγαίνει ο Πρωθυπουργό και λέει δεν δεχθήκαμε πιέσει. Εντάξει, ψεύτη είναι, άλλο ένα ψέμα θα πει. Δεν δέχτηκε πίεση από τη Γερμανία, από την ε, Αμερική και να το πούμε ότι δεν δέχτηκε πίεση. Όταν δεν δέχεσαι πίεση, του θα δίνει όλα. Αυτό τι σημαίνει. Ότι ναι, συμφωνεί με αυτά. Ναι. Κύριε Φιλαντέ, κάνα την ιδεολογία του, την κάνανε πολιτική. Για να ρωτήσουμε Γι' αυτό κάποιο... είναι μια συμφωνία δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ-ΖΑΕΦ. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μια συμφωνία τη ελληνική κυβέρνηση. Και καλά το θέτει έτσι η αντιπολίτευση, λόγω του ότι ο Καμένο τουλάχιστον αυτό είπε δεν συμφωνώ. Άρα όταν είναι εταίροι δύο σε μία κυβέρνηση και φεύγει ο ένα, τι μένει ο άλλο. Προχθέ είμαι, δεν συμφωνώ. Εσύ το Δεν συμφωνώ. Βέβαια, προχθές... επειδή, επειδή τον έχουν καρφώσει, έχει αυτοκαρφωθεί μάλλον στην καρέκλα με πρόκε, δεν ξέρω 15, πώ το λένε αυτό, και δεν ξεκολλά την εξουσία, είναι ικανό πλέον για τα πάντα. Για τα πάντα είναι ικανό. Εδώ τώρα ε, η... έχουμε αύριο παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, Πρέπει να πούμε ότι ή, όχι εμπιστοσύνη, πρόταση τη πιστία. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα πάρει ουσιαστικά ψήφο εμπιστοσύνη. Γιατί λογικά κάπω έτσι θα κινηθούμε. Φυσικά δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί, αλλά είναι δεδομένο κάποιε ισορροπίε στη Βουλή. Έξω η Χρυσή Αυγή, έξω το Κουκουέ που θα καταψηφίσαν την κυβέρνηση. Μένουν οι υπόλοιποι βουλευτέ. Αύριο λοιπόν το απόγευμα η κυβέρνηση αναβαφτίζεται. Κυριακή είναι. Ναι θα γίνει ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Ήδη υπάρχει συλλαλητήριο έξω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κόσμος από τη Λάρισα και κάτω θα κατέβει στην Αθήνα έξω από το Κοινοβούλιο. Θα είναι μέχρι αργά, δεν γνωρίζω και αύριο άμα είναι. Και εμείς από τη Βόρεια Ελλάδα θα μεταβούμε ε, προς πρέσπες. δεν λέμε ακριβή τοποθεσία, υπάρχουν, παίζουν. Προφανώς θα πάμε στη Βίγλα, στο χιονοδρομικό κέντρο, κάτι είναι εκεί πέρα, δεν θυμάμαι ακριβώ τι ακριβώ είναι. Ε, 11 η ώρα την Κυριακή. Να το γνωρίζει αυτό. 11 το, το πρωί. 11 είναι εκεί πέρα, θα γίνει εκεί πέρα, η διαδήλωση θα γίνει 11 η ώρα. Ε, είναι... Επειδή όμω αλλάζουν τα δεδομένα συνεχώ, δεν γνωρίζουμε και εγώ προσωπικά δεν του εμπιστεύουμε. Αυτή είναι η ικανή πρέσπες η, πρέσπες σε πια... ε, η πρέσπες είναι ένα μέρο που μα ενώνει, μπορούμε να πούμε, το γειτονικό κράτο. Ναι. Ε, σε ποιο μέρο των Πρεσπών, γιατί οι Πρέσπε στο μεγάλο του ποσοστό ανοίγουν τον Στο Τώρα, Πρεσπών, τώρα πού ακριβώ ναι. είναι το Δημαρχείο, Έχει και, η Βουργα... Έχει και, η Βουργ... και τα Σκόπια. Όχι, έχουν... αυτή είναι, η μικρή Πρέσπα ανήκει σε εμά. Η μεγάλη Πρέσπα είναι τριεθνέ. Τριεθνέ. Είναι και Αλβανία είναι η Καλβανία, είναι η Ελλάδα και Ελλάδα και, και... Σκόπια. Ναι. Ε, δεν γνωρίζουμε τα δεδομένα, αλλάζουν. Με πάσα επιφύλαξη, ορίζουμε ραντεβού εκεί πέρα. Ε, να πω τώρα πώ θα μετακινηθούμε από εδώ πέρα από τη δράμα. Είδατε αυτέ τι μέρε έγινε ένα τιτάνιο αγώνα κυρίω από τον Δήμαρχο του Δοξάτου, τον κύριο Δαλακάκη. Ε, και συγχαρητήρια σε αυτό τον Δήμαρχο. Πήρε πρωτοβουλία εκτό του ότι έκλεισε το Δήμο του για δύο μέρε για να προετοιμαστούν καλά. Με σύστηση με λοιπόν. ναι. Έχει έλθει σε επαφή με διάφορου προμηθευτέ του Δήμου και μπράβο του σε αυτό δόρισαν αυτοί οι άνθρωποι κάποια χρήματα, μπαίνουν χορηγοί δηλαδή για να μεταβεί ο κόσμος του Δήμου Δοξάτου, της περιοχής Δοξάτου, του Δήμου του, να μεταβεί στο συλλαλητήριο. Ε, επειδή όμως ίσως να υπάρχει ε, διάθεση καινών θέσεων από τα λεωφορεία, ε, θα, μπορείς, μπορέσει να εξυπηρετήσει και μας. Με πάσα επιφύλαξη τα λέω αυτό, γιατί μπορεί ο κόσμο του δοξάτου αύριο το πρωί, άμα είναι α πούμε πέντε λεωφορεία, έξι λεωφορεία, τρία λεωφορεία, όσα είναι, να το γεμίσουν και να μην υπάρχει δυνατότητα στου υπόλοιπου. Επίση και ο Δήμαρχο Δράμα θα διαθέσει, από ό,τι μιλήσαμε σε επικοινωνία που είχαμε πριν τρει-τέσσερι ώρε, κάποια λεωφορεία ώστε να μεταβούν προ το συλλαλητήριο που θα γίνει πάνω στι Πρέσπε. Αυτά μιλάω ότι όλα θα γίνουν χωρί να υπάρχει κανένα κόμιστρο. Εν πάση περιπτώσει, καλώ όλου του υπόλοιπου δημάρχου. Εδώ τώρα η συνάντηση και η συνάντηση άλλου είναι... φορεί ναι. του νομού δράμα, είτε είναι ερετοί, είτε είναι σύλλογοι, είτε είναι επιφανεί επιχειρηματίε, αυτή την ίστατη στιγμή που παίζεται το όνομα τη Μακεδονία μα και ξέρετε, άμα βαφτιστούν μια φορά, μετά δεν έρχεται σε να πει θέλουμε το όνομά μα πίσω, αυτό θα επικρατήσει πλέον στο πέραν των αιώνων. Δεν μπορείς να πει κάναμε λάθος το 2018, είχαμε πολιτικούς, πολιτικούς να τους έλεγε ο Θεός, που συμφώνησαν με αυτό το έκτρωμα, συμφωνία έκτρωμα, που ναι, είναι, για μένα είναι συμφωνία προδοσίας ουσιαστικά. Δεν μπορείς να έρθεις να τους πεις... Φέρτε μας το όνομα πίσω. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μαζί, να μεταβεί όσο και γίνεται περισσότερος κόσμος Στι πρέσβει να του δείξουμε την αντίθεσή μα και δεν ξέρετε ποτέ, ίσω αυτή η συμφωνία κάπου κολλήσει. Ίσως Πάτως, κολλήσει. Είναι... Υπάρχει δηλαδή αυτή η πιθανότητα, αυτή η ελπίδα από όλου μα, αυτή η απερίγραπτη, αυτό το όνειρο που πάνε να ψηφίσουν τώρα, που πάνε να συμφωνήσουν, να το, απετραπε... να το απετρέψει ο κυρίαρχο ελληνικό λαό. Να τονίσουμε φυσικά ότι είναι ένα 20-σέλιδο κείμενο. Ε, έχει κάποια στοιχεία και κάποια σημεία τα οποία είναι αρκετά ε, παγίδες όπως το άρθρο 13, ένα μικρό άρθρο που αναφέρεται στο ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ενισχύσει αυτό το κράτος δίνοντάς του πρόσβαση στη θάλασσα. Ακούγεται πολύ αθώο, δίκαιο των θαλασσών του ΟΕΕ επειδή, επειδή δεν έχει θάλασσα είναι θα, θα νέα, πρέπει να είναι περίκλειστο κράτος. κράτος όπως είναι και το Μαυροβούνιο. Όπω είναι το Μαυροβούνιο και αυτό περίκλειστο είναι. Ή το Κόσοβο. Ή το Κόσοβο. Εδώ τώρα δημιουργούνται πραγματικά ερωτηματικά ποιο το σκεπτικό να υπάρξει αυτό το συγκεκριμένο ε, άρθρο. Να, πολύ απλό. Ε, Άμα γίνει ε, μια ειδική τη οικονομική ότι θα ζώνη, ναι. αυτοί θα έχουν δικαίωμα εκμετάλλευσης. Ή μερίδιο από την εκμετάλλευση. Η πρόσβαση στα λιμάνια, να χωρίς να έχουν δασμούς, οτιδήποτε. Φυσικά όλοι μας θέλουμε και να διατηρηθεί αυτή η κρατική οντότητα στη γειτονιά μας και να μην διαλύσει, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι η διάλυση θα έχει τεράστιες συνέπειες στην οικονομία όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και των υπόλοιπων βαλκανικών χωρών. Ενώ τώρα όμως, κύριε φυλακτέ κάνετε όμως, ωραίες σπάσεις κύριε Φυλακτέ. Αυτή η ομπρέλα δεν έχω την, συγγνώμη, αίσθηση. Συγγνώμη. Έχω την αίσθηση. αυτή ότι... τη στιγμή δηλαδή <coughs> λόγω του ότι φύσατε αυτό το κράτος η οικονομία της Ελλάδος πάει περίφημα. Από τα Όχι, Δεν σας. εννοώ, δεν εννοώ αυτό. Λέω Όχι, γιατί, κύριε Φιλακή, ότι κανένα δεν, διακόπτω, να κανένας δεν ε, θέλει να διαλύσουν. Κανένα δεν θέλει να, απομονωθούν. Ε, εγώ και όλα, να σα πω. Όμω αυτό το συγκεκριμένο άρθρο ενένα... δημιουργεί ερωτηματικά. Εγώ δεν δε θα, δεν πέθανα και από τη στεναχώρια μου άμα αυτό το κράτο αύριο, αύριο διαλύονταν. Πιστέψτε με, δεν θα πέθανα από τη στεναχώρια μου. Εντάξει. Θα λυπόμουν. Πραγματικά θα λυπόμουν. Αλλά όταν αυτό το κράτο ήπουλα χρόνια τώρα, αξιώνει να μου πάρει το όνομά μου. Εντάξει, είμαι δοτικό, είμαι Έλληνα. Να το τονίσουμε. Να τονίσουμε, είμαι... να τονίσουμε Εντάξει, και θα πάλι. Να δώσω. φτάνει όμω μέχρι εκεί. Μιχάλη, λοιπόν, αύριο τελειώνει αυτή η διαδικασία εδώ και ε, Κυριακή είναι η διαδικασία, θα ήταν για αύριο. Η διαδικασία, Σάββατο. Και ε, μετά την πρόταση μορφή ε, από τη Νέα Δημοκρατία. έγινε ε, πώς... η πρόταση μορφή και πάει, ε, βιάζονται βιάζονται κιόλα να τελειώσουν αύριο στι 2 το μεσημέρι. Έγινε και μια φασαρία εκεί στη Βουλή. Γιατί λένε οι βουλευτέ, γιατί δύο το μεσημέρι. Μεσάνυχτα συνήθω δίνουν την πρόταση, την υποστήριξη σε μια κυβέρνηση ή όχι. Ε, 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 λογικά, κόλμα, ξέρετε. λογικά θα τελειώσουν μέχρι το βράδυ. Ε, ψηφίστηκαν για τα προαπαιτούμενα, να μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό ναι, δεν γνωρίζει και ο κόσμο. Έχουμε 4 μνημονιάκι, το κατάλαβε κανένα. Και τώρα, <Άχι> Κυριακή, από πού θα φύγετε και τι ώρα, Κοιτάξτε. ρωτάει ο πολλή κόσμο. 6 ώρα το 6 ώρα θα φύγουμε. Το πρωί. Ναι. Σα το λέω πάλι με πάση επιφύλαξη. Με κάθε Αλλά επιφύλαξη. Λόγω του ότι είναι μακριά ίσως να υπάρχει ενδεχομένω να υπάρχει κίνηση στο δρόμο, από ό,τι πληροφορούμαστε ο δρόμο είναι λίγο ορεινό κτλ. Θα φτάσουμε δηλαδή υπολογίζουμε ότι άμα φύγουμε 6 ώρα θα είμαστε εκεί τουλάχιστον 11. Είναι, είναι σύνορα για να καταλάβει Τι ο, ο πολύ κόσμο. Μιλάμε στο τέρμα τη Ελλάδα. Τρέχει γρήγορα. Υπάρχει πολύ λίγο όμω χρόνο οργανωτικό. Και επειδή είπαμε ξανά, δεν είμαστε επαγγελματίε, οργανωτέ εκδρομών κτλ., και, και ό,τι κάνουμε το κάνουμε από το πάθο μα, από το μεράκι μα, από τον πατριωτισμό μα. Με τόσα συλλαλητήρια όμω γίνατε οργανωτέ, έμαθατε. Ε, ναι, ότι θα συμμετέχουμε όσοι μπορούμε να έρθουμε και κάποιοι που θέλουν έστω και την τελευταία στιγμή να επικοινωνήσουν με τους γνωστούς που εμφανίζονται είτε στο face είτε στα κανάλια να, να επικοινωνήσουν μαζί τους. Τώρα, αύριο ενδεχομένως από τις 10 μέχρι τις 1 η ώρα ίσως να υπάρχει ένα κλιμάκιο από εμά κάτω στην πλατεία ελευθερίας να έρθει ο κόσμος εκεί πέρα για να πάρουμε παρουσίες από αυτούς, να πάρουμε δηλαδή εγγραφές ότι θέλουν να μεταβούνε. Πρακτικά πράγματα. 10 να μία αύριο στην πλατεία. Δούμε, ναι. Να μπορέσουμε να βγάλουμε τον μπούσουλα πόσοι ακριβώ είμαστε, πόσοι θέλουμε να πάμε, για να κανονίσουμε και με τα λεωφορεία. Υπάρχει πρόβλημα και με τα λεωφορεία. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεωφορεία. Θα γίνει κίνηση προφανώ να μισθώσουμε λεωφορεία από τον ομό καβάλα Μάλιστα. Στην περίπτωση που δεν έχουν <κυρίζεσαι> να το γνωρίζουμε ο κόσμο. Να πούμε ότι είναι μακριά σχετικά το οι πρέσπες, δεν είναι δηλαδή κοντινό ε, το μέρος, γι' αυτό και απαιτείται μία προετοιμασία και φυσικά ε, είναι ε, ένα σημείο ιδιαίτερης αναφοράς, μην ξεχνάμε ότι γίνονται και εκδηλώσεις εκεί, είναι γνωστή η περιοχή, είναι ένας πραγματικός παράδεισος, ευχόμαστε ε, φυσικά... Ε, ε, καιτάξει, εκεί σηκώνουν ψηλά τη σημαία τη Ελλάδο, πρέπει φυλακτέ, να πούμε. εκεί σηκώνουν και ψηλά τη σημαία. Δεν πάμε εκεί πέρα για βόλτα, να δούμε το όμορφο Όχι, είναι ένα σημείο όμω που σηκώνει ο κόσμο ψηλά τη σημαία. Δεν πάμε να βγούμε σέλφι. Εκεί σηκώνουν και ψηλά τη σημαία τη Ελλάδο, πρέπει να πούμε. Και καλό θα είναι να. Α, α, θεωρώ ότι είναι ατυχή η επιλογή και του συγκεκριμένου σημείου. Εκεί είναι ε, σηκωμένη πολύ ψηλά η σημαία της Ελλάδος και δεν έχουν καμία διάθεση κάτι και της συγκεκριμένης περιοχής να θεωρηθούν ως γέφυρα συνεργασίας των δύο περιοχών. Έχει περιοχή εκεί αρκετά βιώματα τα οποία τα θυμούνται σε εκείνη την περιοχή και ο νοήτο πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μιχάλη Παρλόγλου μαζί μα, κυρίε και κύριοι, και περνάμε στο τελευταίο μέρο τη σημερινή εκπομπή. Ε, ε, είναι φυσικά οι παρεμβάσει από το Σταρ ε, Βορείο Ελλάδο. Αύριο 10 με 1 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερία, λέει ο Μιχάλη Παρλόγλου, οι εγγραφέ όσων θέλουν, θα υπάρχει ένα κατάλογο ουσιαστικά. Ναι, να βγάλουμε τον τελικό μπούσλο, δηλαδή για να δούμε τι δυναμική καταρχήν, πόσο κόσμο θα έρθει ώστε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειε. Τα λεωφορεία. Ο χρόνο που... είναι μικρό, ελάχιστο. Δεν ευθυνόμαστε φυσικά εμεί. Να ξέρετε και εμεί είμαστε στρατιώτε, όπω έχω χαρακτηρίσει και άλλη φορά του εαυτού μα. Θέλουμε να μεταβεί ο κόσμο δωρεάν προ τα συλλαλητήρια. Το έχουμε καταφέρει τι δύο προηγούμενε φορέ. Ε, και ευελπιστώ και αυτή τη φορά να προσφερθούν κάποιοι άνθρωποι ώστε να γίνουν χορηγοί και να μπορέσουμε να πάμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο στις πρέσπες. Στις πρέσπες όπου είναι ε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον το ραντεβού των δύο πρωθυπουργών για να υπογράψουν αυτό το 20 σέλιδο κείμενο, το 20 σέλιδο κείμενο της ε, συμφωνίας το περίμενε εσύ ότι θα φτάσουμε εδώ. Είχαμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, ένα μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε μεγάλα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα πριν λίγες μέρε. Φαινόταν τη μια μέρα να είναι ε, ε, έτσι, την άλλη αλλιώ. Τη μια μέρα κοντά σε συμφωνία, την άλλη μακριά. Απομακρύνεται κοντά, μακριά, κοντά, μακριά. Και έλεγε πώ θα σκάσει τώρα. Πραγματικά. Το περίμενε. Εγώ πραγματικά δεν το περίμενα και φυλακτέ. Περίμενα να οπισθοχωρήσουν κάπου. Ναι, με να δίναμε, αλλά όχι τέτοια συμφωνία. Εγώ περίμενα μόνο για το όνομα. Που και σε αυτό φυσικά είμαι αντίθετος. Αλλά δεν περίμενα να ακούσω μακεδονική ταυτότητα, εθνότητα, γλώσσα. Αυτά είναι μόνο που τα ακούω είναι ακραία για μένα. Είναι δυνατό να κάνεις μια τέτοια συμφωνία. Μα τι τελικά διαπραγματεύτηκες, τι κέρδισες και αν δεν γίνει Κέρδισα αυτή η συμφωνία. Κέρδισα σου λέει ότι θα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία, όπω και το Μακεδονία. Κύριε Φιλακτέ, αν δεν. Αυτό λένε ουσιαστικά. συμφωνία ή αν τη χαλάσουμε αυτή τη συμφωνία, τι θα χάσουμε τελικά. Γιατί ακούω κυρίω του Σιριζέου του πολιτικού ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, ο ρήμα ο καιρό, τα συμφέροντα τη χώρα το επιβάλλουν, το επιτάσσουν. Ποιο είναι το συμφέρον εμένα του δραμινού, του παρανεστιώτη, του νικηφοριώτη, του νευροκοπιώτη. Αν Δοθεί ή δεν δοθεί όνομα σε αυτού εκεί πάνω. Δεν δοθεί μάλλον όνομα. Για πείτε μου. Τα συμφέροντα τα λένε. Είναι οι διάφοροι επιχειρηματίε, Έλληνε περισσότερο, που έχουν κάνει εκεί πέρα τι επιχειρήσει, που περιμένουν αυτοί να αποκτήσουν, αν πάρουν την ονομασία, αυτό το κράτο να αποκτήσει σταθερότητα, να μπουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώ να έρθουν χρήματα ευρωπαϊκά, να τα απορροφήσουν οι μεγάλοι αυτοί οι επιχειρηματίε. Όλα δηλαδή γίνεται για το κέρδο των λίγων. Δεν γίνεται για το κέρδο των Ελλήνων, τόσα χρόνια, 26 χρόνια που δεν υπάρχει, που δεν έχει βρεθεί λύση. Τι ακριβώ χάσαμε, κύριε Φιλάκτη, Ποιο ήταν το συμφέρον που χάσαμε, <laughs> Δηλαδή τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι υπουργοί για να πείσουν το λαό ότι ξέρετε το συμφέρον μα, Δηλαδή εξευτελίζονται. Λένε πάντω ότι ουσιαστικά είναι δύο τα σημαντικά επιχειρήματα ότι η Ελλάδα τη δόθηκε η ευκαιρία στην διάλυση τη Ιουγκοσλαβία όταν έγινε το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών ο κύριο Σαμαρά να βάλει συγκεκριμένα βέτο και συγκεκριμένε κόκκινε γραμμέ, τι οποίε δεν έβαλε και γι' αυτό αποπέφθηκε από Υπουργό Εξωτερικών, τότε μπορούσαν να μπουν κάποιε κόκκινε γραμμέ, γιατί από τότε μέχρι τώρα, χρόνο με το χρόνο, αναγνωρίζονταν από πολλά κράτη. Φτάσαμε πλέον, ξέρουμε και τον αριθμό, είναι πάνω από 100 σαράντα κράτη του κόσμου και δεν μπορείς όταν 140 χώρες λένε μια περιοχή κάπως, εσύ να πεις δεν θέλω εντελώς δεν μπορώ να τη λέω Μακεδονία, θα τη λέω ε, Τζαμουριά, θα τη λέω να μην τη λέμε Τζαμουριά θα τη λέω ε, Βαρτάτσικα, θα Ωραία. τη λέω Ωραία Και πού είναι αύριο οι Αλβανοί που κατέχουν τη Βόρεια Ήπειρο θα το πάμε κι εμεί έτσι. Γιατί κι εμεί κάποια στιγμή πρέπει να πούμε και εμά κατέχουν εδάφη μα. Και που είναι η περιοχή τη Θεσπορτεία είναι τσαμουριά. Και αναπτύξουν αυτοί διπλωματικέ σχέσει. Οι Αλβανοί μιλάνε, το Αλβανικό κράτο. Και λένε ότι αυτή η περιοχή εκεί πέρα είναι, λέγεται τσαμουριά κτλ. Και, και, άλλοι δεν γνωρίζουν. Στα νησιά Φίτζη, α πούμε. Και που είναι ναι, υπάρχει τσαμουριά. Εμεί τι πρέπει να κάνουμε να το δεχτούμε. Η ίδια περίπτωση είναι και με τα Σκόπια. Εντάξει, είναι και οι ισοίτες, ισοίτες, η Μαγαδάσκαρη, η Τανζανία, <σοί> δηλαδή η Κίνα, η Ρωσία, η, 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 δηλαδή, η, η, η Βουλγαρία, δημιουργά. η Οποια Γερμανία, ποτέ, η Ρωσία! Μην... Ναι... Να ακούστε, να ακούστε, ακούστε. Τι νομίζετε εσεί ότι οι με το, μεταξύ κρατών χτίζονται πάνω στο δίκαιο, στην αλήθεια, χτίζονται πάνω στα συμφέροντα. Το συμφέρον αυτή τη στιγμή τη Ρωσία, τη Αμερική, είναι να υπάρχει ένα κρατήδιο με συνοθήλευμα λαών. Δεν που όμω είναι όμως το, Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ, έχει άδικο ο Κοτσιάς, αλλά και ο, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν λένε ότι επί δεκαετίε υπήρχε ένα πρόβλημα χωμένο στο χαλί κανένας δεν το άγγισε γιατί έλεγε πολιτικό κόστος, πολιτική φθορά ενώ υπήρχε πρόβλημα δηλαδή το είχες δίπλα σου. Ποιο είναι το, είναι το πρόβλημα, όταν κύριε έπαινες φυλάκτε. αυτή τη χώρα. Το βλέπες. συγγνώμη κύριε Φυλακτέ ποιο είναι το πρόβλημα. το πρόβλημα ξέρετε είναι ότι φοβούνται αυτό το κράτο να μην γίνει βραχίωνα τη Τουρκία και έχουμε προβλήματα εκβορά. Λε και αν θα μπουν αυτοί στο ΝΑΤΟ, και η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ, και κάνουν αυτή μια συμμαχία, εμεί δεν θα έχουμε πάλι προβλήματα. Το θέτουν κάπω έτσι. Το θέτουν ότι εάν είναι αυτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ξέρετε θα υπάρχει αυτή η ενωτική αλληλεγγύη που έχουν τα κράτη-μέλη και ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Ποιο μα αυτό μας το εγγυάται. Εδώ μιλάνε ανοιχτά οι ίδιοι οι Γερμανοί να έχουν πρόσβαση στην θάλασσα. Με Ξέρετε πώ αλλάζουν τα δεδομένα. Δίκιο. Ξέρετε πώ μπαίνουν φυτίλια. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε. Τυροβολάμε τα πόδια μα. Όχι αυτό το δεδομένο. Θα περίμενε. Εδώ λέει ένα κομμάτι τη κοινωνία. Σημαντικό κομμάτι. Δημοψήφισμα. Ah, Είπατε τη μαγική λέξη. Γιατί μιλήσαμε προηγουμένω για πολιτικού κτλ. Και, και πολιτεύματα και οτιδήποτε. Όπου θα γίνει, λοιπόν, αυτού κράτους, αυτού έτσι, θα γίνει στο γειτονικό κράτο. Στο γειτονικό κράτο θα γίνει δημοψήφισμα. Πρέπει να πούμε δηλαδή ότι ο κύριο Ζάεφ σέβεται ουσιαστικά την κοινωνία τη χώρα του και λέει: πάρτε τη συμφωνία, την όποια συμφωνία. Αν την ψηφίσετε, τη συνεχίζω. Αν δεν την ψηφίσετε, την πετάω στα σκουπίδια. Ξέρετε για ποιο λόγο θα κάνουν δημοψήφισμα. Λόγω του ότι γνωρίζουν ότι θα περάσει θα συμφωνήσει αυτό ο λαό εκεί απάνω με, το... με, τη συμφωνία. Ξέρετε γιατί δεν γίνεται δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Και το είπε και ο κ. Κοτζιά. Θα επικρατήσει το όχι, φυσικά. Και έρχομαι εγώ τώρα ω Έλληνα πολίτη και λέω: Αυτή τη στιγμή ποιο είναι το πολίτευμα τη Ελλάδο. Ποιο είναι. Ε, δημοκρατία. Προεδρευμένη. Εσεί το λέτε αυτό. Ε, προεδρευμένη, ε, προεδρευμένη πλέον, δημοκρατία έχει η Ελλάδα. Προεδρευμένη δημοκρατία έχει η Ελλάδα. Προεδρευμένη Προεδρευόμενη δημοκρατία. Έχουμε έναν πρόεδρο που βλέπει τι γίνεται, που ακούει, που βλέπει τι αντιρρήσει του κόσμου και δεν παίρνει πρωτοβουλία. Σε αντίθεση με το δικό τη πρόεδρο. Είδε, πήρε πρωτοβουλία. Πήγε ο Ζάφ και τον είπε, φύγε, δεν υπογράφω τίποτα. Και ο δικό μα ο πρόεδρο αποθαρρύνει κιόλα και τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση ώστε να πράξει τα δέοντα. Για ποιο πρόεδρο τη δημοκρατία μιλάμε. Σέβομαι το θεσμό του το, το, το πρόεδρου τη δημοκρατία. Πλέον αυτόν τον άνθρωπο όμως που λέγεται Προκόπης Παυλόπουλος, που αυτός ξέρετε είχε ναι, ε, ο Παυλόπουλος τώρα σοφιστεί που εμπλέκεται. το 2009. Μιχάλη Παυλόπουλου, το... πού εμπλέκεται ο, πρόεδρο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει έναν ο τυπικό, ανώτερος πολιτιακός τυπικό παράγοντας ρόλο όμως, Τυπικό ρόλο. Προβλέπετε υπάρχει στο σύνταγμα μα σε τέτοια yeah. θέματα να υπάρχει όταν είναι τόσο σοβαρά να υπάρχει δημοψήφισμα. Προβλέπετε, τότε ποιο ο λόγο να αναγράφεται μέσω το δημοψήφισμα. Αν δεν κάνουμε για αυτό το μείζον εθνικό θέμα δημοψήφισμα, για ποιο άλλο θα κάνουμε, κύριε Φύλακτε. Για ποια δημοκρατία μιλάμε. Άρα ε, υπάρχει ένα κομμάτι τη κοινωνία πολύ μεγάλο που ζητάει δημοψήφισμα. Μιχάλη το Παλόνη, 80%! Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι τη κοινωνία που είναι λέει αυτό? ότι για να προωθηθεί κάτι τέτοιο, μια τέτοια λύση, για να κάνει τέτοιε ρήξει δηλαδή με την κοινωνία η οποία έχει τις δικές της απόψεις, έτσι. Έχει την άποψή της όμως εκφρασμένη σε πολλές δημοσκοπήσεις, σε συντριπτικά ποσοστά κατά τις χρήση του όρου Μακεδονία, ότι για να κάνεις πλέον τέτοιες αποφάσεις και να πας να υπογράψεις τέτοιες συμφωνίες θέλεις να πει λαϊκή εντολή. Δηλαδή ένα κομμάτι της κοινωνίας λέει πάνε σε δημοψήφισμα και ένα εκλογές. άλλο κομμάτι λέει θέλεις να κάνεις τέτοια πράγματα πάνε σε εκλογές. Πάνε σε εκλογές ώστε όταν αναλάβει με νοπή λαϊκή εντολή. και ενώ έχει την ατζέντα σου ότι εγώ Έτσι δίνω εμπιβώς. το όνομα Βόρεια Μακεδονία σε αυτό το κράτο, από εκεί και πέρα προχωρά προχωράς στη συνέχεια. Φυσικά, αν κάνει δημοψήφισμα και σου βγει 80% το δημοψήφισμα κατά τη χρήση του όρου Μακεδονία, λέω, ή 70%, σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τη συμφωνία. Και σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να πα εκλογέ μετά. Δηλαδή, αν, αν βγει ένα τέτοιο ποσοστό, λογικά θα έχει πολιτικέ εξελίξει. Το ζητούμενο όμω είναι ότι ε, είναι ένα θέμα το οποίο απαιτούν οι ξένοι οι οποίοι έχουν και συγκεκριμένο άρα, ρόλο και στο πολιτικό πλάχτε, σύστημα. Άρα δεν επικρατεί, απαιτούν λύση, Δεν απαιτούν επικρατεί λύση. η δημοκρατία αυτή τη στιγμή, μόνο σα το είπε, είναι αυτό. Αξίωση των ξένων δυνάμεων. Αμερικάνων λόγω ΝΑΤΟ, Γερμανία λόγω συμφερόντων οικονομικών. Άρα λοιπόν η ελληνική δημοκρατία με την έννοια τη ότι εμεί οι δήμοι, ο λαό δηλαδή, είμαστε το κράτο, αυτό ο όρο πλέον καλύτερα Φυσικά, να πάρει πλέον, ανέφερες, από τουλάχιστον από τη Γιατί είσαι και δημοτικό σύμβουλο, μια και ανέφερε και αυτό. Είναι συντριπτικά τα ποσοστά στην τοπική αυτοδιοίκηση που όλοι οι Δήμοι σχεδόν τη Βόρεια Ελλάδα έχουν βγάλει όλοι ψηφίσματα. Όχι όλοι. Μην το λέτε όλοι. Πολλοί. Κάποιοι Δήμοι δεν το φέρνουν καν στην ημερήσια διάταξη. Π.χ. η Δήμο Θεσσαλονίκη. Ναι, αλλά ε, θα μου πει τώρα η Θεσσαλονίκη έχει και την Τι. ιδιαίτερη βαρύτητα Όταν από η πρωτεύουσα τη Μακεδονία δεν παίρνει απόφαση Είς. γιατί υπάρχει ένα. Εντάξει. Ένα Δήμαρχο. Αυτό εκλέχτηκε από κόσμο που ψήφισε. Που και αυτός κάνει το πάνω στε. οι βόρειοι γείτονε να πάνουν το όνομα τη. Τι ψάχνετε να βρείτε, Εδώ μιλάμε πλέον. Είναι πράγματα αυτά, κύριε Φυλακτέ. Δεν ξέρω, αυτά θα μπορούσαν να συμβούν σε κάποια άλλη χώρα. Θα μπορούσαν να συμβούν, α πούμε, στην Ελλάδα πριν από 25-30 χρόνια. Δεν ξέρουμε πραγματικά. Είναι μια χώρα. Τι σύψη είναι αυτή, είναι Δηλαδή. Μια, είναι μια χώρα που μεταλλάσσεται και αλλάζουν. Ε, πολλά πράγματα που αφορούν παραδοσιακές αξίες, ε, όχι μόνο τώρα, αυτό γίνεται από την ώρα που μπήκαμε στο Ευρώ, που υπήρξε αυτό το νέο περιβάλλον στο οποίο, το οποίο βιώνουμε όλοι, είναι γεγονός ότι η χώρα αυτή με τις παραδοσιακές αξίες και αρχές, με και εμείς κάποια ζητήματα εδώ, 20, 20, εδώ και 20 χρόνια έχει αποκτήσει οτιδήποτε στρεβλό υπήρχε σε όλο τον κόσμο. Και επί τη ουσία έχασε και το τρένο, γιατί για να φτάσει να μπει στα μνημόνια και να είναι σε αυτή την κατάσταση η χώρα, σημαίνει ότι πήρε και τα θετικά, με πήσα, με πήσα τα θετικά πάμε αυτού μπροστά. του πράγματο. Συγγνώμη, ποιου θα πάμε μπροστά. Με πολλάκιδε τσίπρε, με αυτού θα πάμε μπροστά. το πιστεύετε εσεί. Δεν πηγαίναμε και καλύτερα πριν. Δεν πηγαίναμε και καλύτερα πριν, ξέρει. Δεν θα διαφωνήσω ε, μαζί σα. 350 δι χρέο άφησαν οι άλλοι. Φυσικά εκείνοι ρημάξαν την Ελλάδα. Απλά αυτοί ήρθαν να την αποτελειώσουν. Κάτι που θα ήθελε να προσθέσει, Μιχάλη Παρλογλού. Να δώσουμε όλη η συμμετοχή, τουλάχιστον εδώ στον νομό δράμα. Να ψάξουμε του τρόπου, υπάρχουν. Η γράμμα που συμμετείχε, πρέπει να πούμε, και Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ήταν από του πιο δυναμικού νομού σε όλη την Ελλάδα που συμμετείχαμε στα συλλαλητήρια, δείχνοντα έμπρακτα το πατριωτικό μα, αν θέλετε, ενδιαφέρον για αυτή την κατάσταση. Ε, όσοι τελευταίοι αποφασίσουν και ερθούνε, θα μα βρούνε κάτω στην πλατεία αύριο 10 με 1 τουλάχιστον. Αν δεν αλλάξει κάτι, το ξαναλέω, γιατί αυτή είναι ικανή να αλλάξουν μέχρι και την τοποθεσία της συμφωνία. Πιστέψτε με κύριε Φιλάκτη. Πού να πάει, πού να γίνει στο Μελιγράδι. Στα Σκόπια, στα Γιατί, είναι ah. <laughs> περίεργο σας φαίνεται. Να επικοινωνήσουν με τον κύριο Δαλακάκη, με τον κύριο Κυριακίδη Χρήσο, τον πρόεδρο του Μικροχωρίου. Θα βοηθήσουν και άλλοι άνθρωποι, φαίνεται από τα face, γνωριζόμαστε. Όσο περισσότεροι πάμε, τόσο περισσότερο καλύτερο θα είναι για μα, για μα του Εδώ τους μαζί σύντους. λοιπόν, κυρίε και κύριοι, ωραία συζήτηση σήμερα με τον Μιχάλη τον Παρλόγλου, τον Δημοτικό Σύμβουλο από το Παρανέστη. Κλείνουμε ε, για σήμερα. Τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί στι 4.30 το απόγευμα. Ε, κανονικά θα είμαστε μαζί την Τρίτη στις 3 το μεσημέρι. Ε, κυρίε και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Γεια σα.